Καλώς ήρθατε στο Motor Radio που είμαστε εδώ για να κάνουμε μια παρουσίαση σε ένα entry level γάντι της Ολλανδικής Revit με ονομασία Upton. Η Revit στόχευσε αυτό που το είχε ακούσει γενικότερα, ότι χρειάζεται ένα καλό γάντι αστικής όψης, αστικής χρήσης και μικρής βόλτας 100% αδιάβροχο. Έτσι λοιπόν έχει κατασκευάσει ένα πολύ elegant γάντι χωρίς προστασία με αφρόδες υλικά μόνο, με Hydratex μεμβράνη 100% αδιάβροχη Z-Liner. Σημαντικό το γεγονός ότι η εσωτερική επένδυση είναι αρκετά, έτσι θα μας κρατήσει αρκετά ζεστούς, οπότε ακόμα και για την Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε κανένα απολύτως θέμα με το θέμα του κρύου. Όσον αφορά το κομμάτι της εφαρμογής, είναι ένα normal γάντι, δηλαδή το νούμερο που συνήθως φοράμε αυτό πρέπει. Σε περισσότερα χαρακτηριστικά παρατηρούμε ότι όλο είναι κατασκευασμένο από αυτό το ύφασμα σαν κορντούρα, όπως μπορούμε να το πούμε, ενώ εδώ στον δείκτη φυσικά και στο δάχτυλο εδώ έχουμε τη δυνατότητα, το ειδικό υλικό, έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε οθόνη αφής. Πέραν τούτου, στον δείκτη εσωτερικά και σε όλο αυτό το κομμάτι και στα δύο γάντια είναι αυτό που λέμε σαν υαλοκαθαριστήρας, οπότε μπορούμε να καθαρίζουμε τη ζελατίνα του κράνους μας από τα πιθανά νερά. Το κλείσιμο ότι είναι αρκετά εύκολο και γίνεται από ένα και μόνο scratch, ενώ το φόρεμά του είναι αντιστοίχως απλό. Κάνουμε αυτό, αυτό και τελείωσε, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Έτσι λοιπόν, αντί να δίνουμε τα χρήματά μας σε κάποιες εταιρείες έτσι δευτέρως β' κατηγορίας, έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε είτε είμαστε άντρες, είτε είμαστε γυναίκες, να παίξουμε τη γυναικεία ή την ανδρική έκδοση. Μεγεθολόγια αυτή τη στιγμή από small έως 3 extra large για τα ανδρικά, από extra small έως large για τα γυναικεία. Ρεαλιστικά μιλώντας, μια εξαιρετική πρόταση έτσι ώστε να βάλουμε ένα tick στο θέμα θέλω αδιάβροχο γάντι για κάθε μέρα από μια top class εταιρεία. Θα χαρούμε λοιπόν πολύ να σας δούμε στα ένα από τα καταστήματά μας και να δοκιμάσετε τα γάντια. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει και το ίντερνετ και φυσικά μπορείτε να στείλετε mail στο info@papakimotorai.eu.